Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα όσοι με βλέπετε πρωί, καλησπέρα όσοι με βλέπετε μεσημέρι. Καλό βράδυ όσοι με βλέπετε βράδυ, συνήθως από Αυστράλια. Εν αναμονή της καταιγίδας της Σάμου, μας ήρθε και προειδοποιητικό μήνυμα. Λέγουμε Άρης Κωνσταντάρας και μπαίνουμε από δυτικά στην πόλη της Σάμου. Μαλαγάρια, χερσαία ζώνη, λιμάνι, μέχρι και το Μύκονος έχει δέσει. Αύριο κατά τόπους το δίνει και δωδεκάρι. Βλέπετε αντικείμενα έχουν πέσει μέσα στον δρόμο. Πίσω από την κάμερα πίνω και ένα καφεδάκι. Θα στείλουμε μόλις βγούμε και από κάτω, θα στείλουμε και τα χαιρετίσματά μας. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο Μαλαγάρι. Το Μύκονος το βλέπω εγώ απέναντι. Αυτή τη στιγμή δεν μπορείτε να το καταλάβετε, γιατί είμαστε σε μια καμπίνα στούντιο. Την έχω διαμορφώσει στούντιο την καμπίνα μου και έχω και τον ήχο μου εδώ μέσα για να ακούγεται καλά. Να μην έχω εξωτερικούς θορύβους, μόνο ένα προβληματάκι έχω στη βάση που θα το λύσω. Μπαίνουμε στον κόμβο, στον πάνω κόμβο του Μαλαγάριου. Θα κατεβούμε από κάτω στο Μαλαγάρι. Δεξιά μας η Ένωση Ενοποιητικών Συνεταιρισμών Σάμου, που εδώ έρχεται το 70-80% του κρασιού. Να πούμε ότι στη Σάμου η αμπελουργία, φίλοι μου, είναι παράδοση. Είναι τρόπο ζωής το αμπέλι. Εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω κάποια οικογένεια που να μην έχει σχέση με την αμπελουργία. Δεν γνωρίζω κάποια οικογένεια. Και αν κάποιοι έχουν ξεφύγει από την αμπελουργία, κάποιοι άλλοι δεν έχουν ξεφύγει. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα, λέμε τώρα έχουν ξεφύγει. Εμένα ο παππούς μου έχει αμπέλια. Στο κτήμα μου έχω μια κλιματαριά και 5 ρίζες αμπέλια. Που δεν είμαι αμπελουργός, αλλά το τρώω το σταφυλάκι μου κάθε χρόνο. Κάτσε να αλλάξουμε λωρίδα. Μεταξύ όταν φτιάχτηκε αυτός ο δρόμος εδώ, όλοι ήταν ενάντια γιατί μπαζώσανε θάλασσα, εδώ έχει παραλίες από κάτω. Τι θα κάνουμε. Θα δώσουμε τα χαιρετίσματά μας, φίλοι μου. Καταρχάς θα σας πω ότι είναι τα τελευταία σχόλια, σημερινά σχόλια, φίλοι μου. Ελένη Λαμπάκη στην Κρήτη, σε αγαπάω πάρα πολύ. Άκη Παντάκη, Μαρία Γεωργίτσε, Γεωργία Σχοινά, πρέπει να με βλέπεις από Κύπρο, Γεωργία. Το φίλο μου του Γιάννη του Μαθιωτάκη, που είχε πολύ καιρό να μου κάνει, να μου γράψει σχόλιο. Ο Γιάννης από τη Σάμου. Μανουέλα Μπούχλη, αν θυμάμαι καλά. Δώρα Στάν, αν θυμάμαι καλά. Τον τραγουδιστή του Στάν, τι τον έχεις. Το φίλο μου τον Νίκο τον Μπέι, τον Ευάγγελο τον Σταματέλο, τον Γιώργο τον Παπασταμούλη, που Γιώργο σου ξανάπασε και σε άλλο ένα βίντεο. Δεν έχω ξεχάσει αυτό που μου ζήτησες για το Μισόκαμπο. Μάνος Πασαπνοής, Νίκος Βουρονίκος, Αριστοτέλης Κουκουγιάννης, που μας είναι φίλος μου και είναι και ένα ασφάλεια το αυτοκίνητο δώρο. Ηλίας Ρουβινιέρης. Ηλία μου, πότε θα αρσάμω να τα πούμε. Ο Ηλίας, να πούμε ότι είναι εμπορικός αντιπρόσωπος, είμαστε φίλοι, είναι συνδρομητής. Πάρε με ένα τηλέφωνο, Ηλία. Κωνσταντίνα, αν θυμάμαι καλά, Βουδούρη. Ο Βασίλειος ο Δανέζης. Έχεις καμιά συγγένεια, φίλε, με τον Δανέζη, τον γνωστό δημοσιογράφο. Το φίλο μου το Γρηγόρη. Που μου στείλες και το βίντεο του Τατοίου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Στο φίλο τον Αναστάσιο Συμπαρίδης, αν θυμάμαι καλά, είναι ένας καινούργιος συνδρομητής. Ιωσήφ Πατερούλης. Και Στέλιος Βουνάτσος. Αυτό που χαίρομαι πάρα πολύ είναι ότι βλέπω νέους ανθρώπους να μπαίνουν στο κανάλι μου. Κάθε μέρα προστίθονται και περισσότεροι συνδρομητές, κάθε μέρα, μέρα με τη μέρα.
σήμερα θα πάρουμε 5 σωστούς συνδρομητές, αύριο 10, την άλλη 15. Μεγαλώνει η παρέα μας, γι' αυτό αφήστε αν θέλετε από ποια πόλη με βλέπετε, για να σας δώσω τα χαιρετίσματα. Οι πόλεις είναι άλλο επεισόδιο, φίλοι μου, αυτό είναι ονόματα. Αριστερά το Μύκονος, φίλοι μου, θα μπούμε μέσα στο λιμάνι να δείτε και το Μύκονος. Μπορεί να σταματήσω και το λίγο πιο πέρα έτσι να σας το πάρω. Δεμένο το Μύκονος, απαγορευτικό, να το, αυτό είναι το Μύκονος. Α, το πάρουμε έτσι. Τη γύρισαμε λίγο την Καμερούλα, έτσι κι αλλιώς τα ζώα μου αργά πάνε, πάνε τα αυτοκίνητα μπροστά, αλλά δεν βιαζόμαστε εμείς. Μπλάκα μας κάνουμε, μπλάκα μας, μπλάκα δεν κάνουμε. Βιντεάκι κάνουμε, το χόμπι μου κάνω που μου αρέσει, μου αρέσει να δημιουργώ περιεχόμενο. Για να είσαστε μέχρι αυτό το σημείο του βίντεο, θα πει ότι σας άρεσε το βιντεάκι, γι' αυτό κάντε μια εγγραφούλα, κάντε. Αν... μάλλον να το πούμε αλλιώς, ξέρετε ότι μπορείτε κάθε φορά που ανεβάζω βίντεο να ενημερώνεστε άμεσα. Πώς γίνεται αυτό? Όταν κάνετε εγγραφή και πατήσετε το καμπανάκι από πάνω, σας έρχεται η ειδοποίηση. Εγώ κάθε μέρα ανεβάζω ένα βιντεάκι 7 παρατέταρτο, αν βγει κάτι έκτακτο από τσάμο. Πούμε στο λιμάνι, βγάζουμε φλασάκια, βλέπετε πέφτουνε πινακίδες, έχει πάρα πολύ αέρα έξω, πάρα πολύ. Εγώ που το καταλαβαίνω από το αυτοκίνητο γίνεται λίγο χαμούλες. Και τα πολεμικό ναυτικό δεν είναι, να μπαίναμε μέσα έτσι, κάναμε μια βολτά. Το έχουν δεμένο καλά, ε. Εντάξει, κάβει κακό εδώ. Ένα, δύο, τρεις, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, δέκα κάβει. Δέκα, φίλοι μου, δέκα. Δέκα κάβει. Blue Star Μύκονος. Πάμε, βγούμε από το λιμάνι σιγά σιγά. Πάμε έτσι μια βολτούλα μέχρι πέρα. Η πόλη Τσάμου, μπήκαμε και μέσα στο λιμάνι. Λοιπόν, φίλοι μου, βγήκαμε από το λιμάνι μέσα. Είναι δεμένο το Μύκονος με απαγορευτικό. Από την κάτω μεριά, από την νότια πλευρά Τσάμου που ήρθα εγώ, εδώ είμαστε στη βόρειο-ανατολική πλευρά Τσάμου. Όπως είναι η Σάμουσα Λαγός, πάνω-πάνω είναι η πρωτεύουσα από πάνω. Εδώ δεν το πιάνει πολύ ο καιρός. Από την κάτω πλευρά, από την νότια πλευρά, το πιάνει πάρα πολύ ο καιρός. Δεν ήθελα να κάνω βιντεάκι από κάτω, πιθανώς θα κάνω αύριο. Λοιπόν, φίλοι μου, εδώ από την πανέμορφη πόλη Τσάμου, για τις μικρές διαδρομές Άρης Κωνσταντάρας, όπου ο πεζός έχει πάντα πάντα προτεραιότητα, είχε και ο πεζός και το σκυλάκι, να, όταν είσαστε πεζί, να το διεκδικείτε τον πεζόδρομο. Δηλαδή μην κοντοστέκεστε, κάντε νόημα να σταματήσει τα μάξη. Σιγά σιγά πρέπει να αποκτήσουμε οδηγική παιδεία όλοι μας. Ο πεζός έχει προτεραιότητα, οι διαβάσεις πεζών είναι για τους πεζούς, γι' αυτό τα έχουν, δεν τα έχουν ασπρισμένα για ομορφιά. Ο πεζός έχει προτεραιότητα σε όλο τον κόσμο, μόνο στην Ελλάδα δεν σταματάνε. Τέλος πάντων, να μην γίνουμε κακούλες, γιατί δεν θέλω να βγάζω κακία. Είπαμε να κλείσουμε το βίντεο, δεν το κλείσαμε τελικά. Αριστερά είναι το Ξενία. Γιατί κάποιοι με είχαν ρωτήσει τι είναι το Ξενία, είναι παλιά ξενοδοχεία που ανακατασκευάζονται όπως ακριβώς ήταν και θα γίνουν πολιτιστικές αίθουσες εδώ.
πάμε και από τα ενδότερα, να σας πάω και λίγο προς τα πάνω, έτσι θα κάνουμε τη βουλτίτσα μας. Σας πάω. Πάμε από το Γεφυράκι πάνω, μια βουλτίτσα. Εδώ είμαστε στην περιοχή Γεφυράκι, φίλοι μου. Η Λαμαρινόδρομος. Και όμως χρόνια μετά το σεισμό δεν έχουν καν δώσει άδειες για να φτιαχτούν εδώ τα κτίρια. Βέβαια το κλειστό επισκευάζεται. Το κλειστό γυμναστήριο, φίλοι μου, όπως βλέπετε, επισκευάζεται εδώ. Ο Γρηγόρης άναψε, το πράσινο δηλαδή. Κατεβούμε και μια γυμναστήριο κατεβαίνει προς τα κάτω. Τώρα θα μου πεις τι κάνει στο βαθύ, ρε φίλε. Βόλτες μας κάνει στο βαθύ. Σήμερα έχω κατεβάσει την κόρη μου από τη χώρα στην πόλητσά μου, γιατί έχει μια δραστηριότητα κάπου εδώ σε αυτή την περιοχή. Πήγα, έβαλα λίγο πετρέλαιο σε ένα φίλο. Πήγα, πήρα ένα καφεδάκι. Έτσι θα κάνω και μια βολτίτσα. Έχω και μια προσωπική δουλίτσα εγώ να κάνω. Θα σχολάσει τι ώρα είναι τώρα. Τώρα είναι, η ώρα είναι 6 παρά 25. Το παιδί μου σχολάει 6 και 4, και γυρίζουμε ξανά πίσω χώρα. Αλλά το ευχάριστο της υποθέσεως, φίλοι μου, είναι ότι σιγά σιγά μεγαλώνει η μέρα. Το κτίριο ευθεία που βλέπετε με τα πράσινα παράθυρα ήταν οι παλιές φυλακές. Πλέον είναι το αρχείο του κράτους εδώ. Και μ' αρέσει που μεγαλώνει η μέρα, γιατί μπορώ να κάνω και περισσότερα πραγματάκια. Και μ' αρέσει. Αυτός ο δρόμος λέγεται Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει. Είναι ο μόνος δρόμος που ξέρω στην πόλητσά μου πως λέγεται με το όνομά του. Τώρα κατέβαινε ο Γυμνασιάρχης από εδώ προς τα κάτω και το λένε Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει. Τι να πω. Δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει. Σινέο Ολύμπια εδώ, φίλοι μου. Ότο και Βαβυλώνια διαφημίζει. Δεν σας είπα πώς το μήνος έχουμε σήμερα, δεν θυμάμαι. Εντάξει, θα το βάλω στην περιγραφή. Εδώ σε αυτή τη διασταύρωση πιο κάτω είναι που διασταυρώνονται οι δύο εμπορικοί τσάμου. Παλιά εδώ, όταν ήμουν μικρός, από εδώ περνάγανε αμάξια εδώ προς τα πέρα. Από εδώ περνάγανε αυτοκίνητα, λεωφορεία. Αλλά το κάνανε πεζόδρομο και καλά το κάνανε που το κάνανε πεζόδρομο. Και αυτή η κάθετος εδώ μέσα είναι εμπορικός. Η παράλληλη της παραλιακής από μέσα είναι εμπορικός, όπως είναι στην κάθε παραθαλάσσια πόλη. Βέβαια αυτό που μας λείπει, θα έλεγα από εδώ, αυτό που μας λείπει από εδώ από το νησί είναι, η πόλη Τσάμου δεν έχει πολλά ουζερή. Δεξιά η πλατεία Πυθαγόρα δεν έχει πολλά ουζερή εδώ, όπως είναι ο Βόλος που έχει τα Τσιπουράδικα. Θα ήθελα να έχει ουζερή, να καθώς να σε ένα ουζερή, να πνες το ουζάκι σου και να σπέταγε και 6, 7, 8 με δεκλίκια πιατάκια. Τσιπουράκι πιατάκι, διαφορετικά. Τι ωραία που θα ήταν. Βέβαια, χθες που συζήταγα με ένα φίλο μου που πήγε τώρα τις προάλλες στο Βόλο, που έχει κατάστημα εδώ στο Τσάμου, στο Ηρέον συγκεκριμένα, και είναι και πάρα πολύ καλό παιδί. Δεν είναι φίλος μου, αλλά τον εκτιμάω πάρα πολύ. Λέει, Άρη, εγώ νομίζω, μου λέει, ότι μπαίνει όλο μέσα. Γιατί τη μέση είναι net. Πληρώνεις, δεν έχει κατάλογο. Πληρώνεις βάση το πόσα τσίπουρα παραγγέλνεις. 4,5 μου λέει ευρώ το τσιπουράκι, συν ένα πιάτο φαγητό. Βέβαια, ό,τι σου βγάλει. Λέει, εγώ πιστεύω ότι μπαίνει όλο μέσα. Τι να σου πω, ρε φίλε, λέω. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Πάμε και προς τα πάνω.
Πάμε από το κατσούκι μια βόλτα. Πάμε από το κατσούκι μια βόλτα και κατεβαίνουμε προς τα κάτω ξανά και το κλείνουμε το βίντεο. Τσάμπα είναι. Μεγάλο βιντεάκι θα βγάλουμε. Πλάκα, πλάκα. Τώρα πότε θα ανέβω αυτό, πόσες ώρες θα κάνει να ανέβω. Το κόψαμε τα μάξ. Μάλλον ανεβαίναμε παιδιά με Δευτέρα, ζητάω συγγνώμη, αλλά εντάξει, βγήκαμε χαλαρά. Το φτιάξανε και το καμπαναριό της εκκλησίας, ε. Το φτιάξανε το καμπαναριό. Βλέπετε, το φτιάξανε το καμπαναριό εδώ. Ωραία. Μας παίρνει, να κάνω λίγο πίσω. Μεταξύ από τον αέρα απ' έξω πέφτουνε σκαλοσιές, πέφτουνε πράγματα. Ωραία είναι, ωραία είναι. Εδώ στο δεξιά το κτίριο είναι της Μητρόπολης. Τους χαιρετισμούς μας στον αγαπητό δέσποτα, τον δέσποτα Τσάμπο, τον αγαπάω πάρα πάρα πολύ. Πάρα πολύ καλός άνθρωπος, πάρα πολύ ευγενικός άνθρωπος. Το μέσα έχει στενάκι ωραία. Θα έρθω το καλοκαίρι με το μηχανάκι έτσι να κάνουμε motovlog. Εδώ μέσα στα στενάκια πάνω κάτω πέρα εδώ θέτς περιοχή κατσούν τεράστια περιοχή τετραγωνισμένη. Θα το δω, θα το κάνω το καλοκαιράκι. Από εδώ εν τω μεταξύ δεν έχω μπει ποτέ μου μέσα σε αυτά τα στενάκια εδώ. Εδώ είναι το γήπεδο αριστερά. Παίρνουμε και το καφεδάκι μας μέσα στο στούντιο αυτοκίνητο. Πάω παλού τώρα. Πάμε έτσι ευθεία. Πάμε από εδώ ευθεία, δεν έχω πάει από εδώ ποτέ. Με αυτόν τον δρόμο εδώ ευθεία δεν έχω πάει ποτέ. Πάμε μαζί. Τώρα πάμε να δούμε. Πάμε και να δούμε αν βγαίνει πουθενά. Από εδώ δεν έχω περάσει ποτέ τη ζωή μου. Αυτό μου αρέσει εμένα, να ανακαλύπτω. Πού βγαίνει τώρα αυτός ο δρόμος. Βγαίνει πουθενά ή είναι αδιέξοδο. Λοιπόν, από εδώ δεν έχω περάσει ποτέ τους φίλοι μου, ποτέ. Τώρα που θα βγούμε, ό,τι ξέρετε εσείς, ξέρω κι εγώ. Εδώ έχουμε ένα μεγαλοπρεπέστατο stop. Stop έχει εδώ, σταματήσαμε. Πάει από εδώ σαν πέρα. Πάει. Τώρα που θα βγούμε, για να δούμε. Μαριούλα πάμε. Κοιτάξτε να δείτε, να είμαι σαμιώτης, να είμαι 48 χρονών και να μην έχω περάσει από εδώ ποτέ. Ελπίζω να... εντάξει, όταν βλέπεις ότι... κάπου θα βγει, δεν γίνεται. Πρώτη φορά περνάω. Το ξανά πάω βέβαια, ελπίζω να μην γίνουμε κουραστικός. Πού βγαίνει εδώ, τι είναι εδώ. Πού πάει εδώ. Ρε παιδιά, αυτά δεν τα έχω δει ούτε σε φωτογραφίες εγώ από εδώ. Ελπίζω να μην φάμε κανένα μάξι από εδώ γιατί είναι και μεγάλο το δικό μου. Τέλος πάντων. Άδωμα. Πού βγαίνουμε από εδώ. Από εδώ λέει αδιέξοδο. Από εδώ αδιέξοδο. Βγήκαμε σε αδιέξοδο φίλοι μου. Δεν θα ανεβρούμε άκρα.
μια διέξοδο. Εδώ είχε πινακίδα διέξοδο, εδώ πάει, δεν πάει, μάλλον εδώ γυρνάει. Τελικά γύρισα πίσω από το ξεκίνησα. Βέβαια, για να σας πω αλήθεια, ψιλοαγχώθηκα λίγο, γιατί τα μάξι μου παίρναγε ωριακά. Βέβαια, για να σας πω αλήθεια, το έχω με τις στενούρες. Εγώ είμαι καλός στα στενά, δεν το έχω χτυπήσει ποτέ το αυτοκίνητο. Ξέρω που θα με πάρει, ξέρω που δεν θα με πάρει. Τώρα ξέρω που θα κατέβω. Από εδώ δεν είχα ξαναμπεί ποτέ στη ζωή μου. Έχει πολύ φαγητό. Θα έρθω το καλοκαίρι με το μηχανάκι και κάνω μόνο vlog σιγά σιγά όμορφα. Γιατί εμένα αυτά μου αρέσουν, να ανακαλύπτω τον τόπο μου. Δεν μου αρέσει να κάθομαι μέσα σε ένα σπίτι. Εντάξει, τρέχνε μέσα στα χωριά, εντάξει, μέσα στις πόλεις τρέχνε. Του σκότω μου ερχόταν, να μην πω πως ερχόταν. Τέλος πάντων, πάμε να ξαναβγούμε κάτω παραλιακή και τώρα θα το κλείσουμε το βιντεάκι μας, γιατί βγήκε πάρα πολύ μεγάλο. Αυτό το βίντεο βέβαια για να ανέβω, απόψε θα τα ανεβάσω, άσχετο αν θα ανεβάσω άλλο βίντεο, δεν τρέχει τίποτα, θα τα ανεβάσω και στο δουν και 100 άτομα, δεν με απασχολεί. Βρήκα και τίτλο στο βίντεο. Χαθήκαμε στα στενά της πόλης Τσάμου. Κάπως έτσι θα το πω, θα δω. Ωραία, πολύ ωραία. Και βγήκαμε παραλία. Εδώ τώρα κάποιος κύριος ευθεία μπροστά βγάζει φωτογραφία το Μύκονος. Ωραίο το Μύκονος, θα το πάρουμε λίγο, το πάρουμε, πούμε και τον καθρέφτ. Δεμένο το Μύκονος και βγαίνουμε στη χερσαία Αμαζόνη. Μέρα ξεκινήσαμε το βίντεο, νύχτα το κλείνουμε, φίλοι μου. Να διορθώσουμε λίγο την κάμερα, να κάνουμε εντυπωσιακή έξοδο. Λοιπόν, φιλαράκια μου, να σας ευχαριστήσω που κάτσατε μέχρι το τέλος σε ακόμα ένα βίντεο, σε μια πολύ ενδιαφέρον μέρα που είχα σήμερα. Για τις μικρές διαδρομές εδώ από την πόλη της Σάμου, από την πρωτεύουσα της Σάμου, είδατε, πήγα σε δρόμο που δεν είχα ξαπεράσει ποτέ μου. Για σας πήγα. Ούτε ξέρω πώς τη λένε εκείνη την περιοχή. Αν την ξέρετε, αφήστε σχόλιο από κάτω. Για τις μικρές διαδρομές, λοιπόν, Άρης Κωνσταντάρας. Τα λέμε ξανά πάρα πολύ σύντομα. Ζωγραφίζεις καρδιά μου, πάλι καράβια. Μα βλέπω πως τώρα τους βάζεις κατάρτια. Με άσπρα πανιά της αγάπης σημάδια αυτή τη φορά.